Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε μια ιστορία σήμερα που ο φίλος που την έστειλε έχει βάλει τίτλο «Ερωτεύτηκα και εμπιστεύτηκα μια παντρεμένη με μικρό παιδί και αυτή με πρόδωσε». Γεια σας κυρία Θέκλα, είμαι ένας άνδρας 33 ετών και ζω στην Αυστρία. Ήρθε η ώρα με τη σειρά μου και εγώ να σας μοιραστώ, να μοιραστώ μαζί σας τη δικιά μου ιστορία. Κάποια στιγμή μέσω social media γνώρισα μια κοπέλα η οποία ήταν στα 39, 6 χρόνια μεγαλύτερη από εμένα. Αυτή η κυρία λοιπόν ήταν παντρεμένη με ένα μικρό παιδί 3 ετών τότε. Το όλο πράγμα ξεκίνησε πολύ στο χαβαλέ, τουλάχιστον από μεριάς μου. Δηλαδή από μεριάς σου ξεκίνησε στο χαβαλέ μια γνωριμία μέσω social media με μια γυναίκα παντρεμένη με μικρό παιδί και 6 χρόνια μεγαλύτερη σου. Σιγά σιγά με τον καιρό αρχίσαμε και επικοινωνούσαμε και μέρα με βίντεο κλήσεις, μηνύματα κτλ. Στην αρχή μόνο βράδυ μιλούσατε, όταν κοιμόταν ο άντρας της να υποθέσω. Να φανταστείτε ότι δεν περνούσε μια ώρα που να μην γράφουμε ο ένας τον άλλον. Τα πράγματα ήταν πολύ καλά, η κοπέλα έκανε κάθε μέρα ό,τι περνάει από το χέρι της για να είμαστε καλά, έστω από μηνύματα. Το ίδιο και εγώ. Κάποια στιγμή πέρασαν 8 μήνες, δηλαδή είχατε μια διαδικτυακή σχέση για 8 μήνες, χωρίς να αλλάξει κάτι με την ίδια επικοινωνία και ήρθε η ώρα να βρεθούμε. Πήρα το αεροπλάνο λοιπόν και κατέβηκα στην Αθήνα και περάσαμε μαζί μια εβδομάδα. Όλα ήταν καλά μπορώ να πω, σε γενικές γραμμές. Το μόνο που παρατήρησα ήταν ότι ήταν λίγο σκεπτική πολλές φορές. Βέβαια, όταν τη ρώτησα μου είχε πει ότι δεν έχει κάτι, απλώς έτσι είναι ο χαρακτήρας της. Τώρα δεν ξέρω πώς θα κατάφερε αυτή να περάσει μια εβδομάδα μαζί σου ενώ ήταν παντρεμένη. Δεν ξέρω τι είπε στον άντρα της, που πήγε, τι έκανε. Να μην σας τα πολυλογώ, έφυγα, συνεχίσαμε κανονικά την επικοινωνία μας και σε 2 μήνες ήρθε αυτή να με συναντήσει. Αρχικά είχαμε πει ότι θα καθόταν ένα μήνα. Εν τέλει έκατσε μια εβδομάδα λιγότερο, γιατί από ό,τι έλεγε θα της έλειπε το παιδί. Να μην ξεχάσω επίσης να πω ότι όταν η κοπέλα αυτή με επισκέφτηκε στη Βιέννη, τις πρώτες μέρες έφερε και μια φίλη της μαζί μας, προφανώς για ξεκάρφωμα για τον άντρα της. Κάτι που δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό, το οποίο παραδέχτηκε μετά που τη ρώτησα στην τελευταία μας συζήτηση πριν χωρίσουμε. Βέβαια, πώς θα δικαιολογούσε τον άντρα της ότι πήγε στην Αυστρία για ένα μήνα ή ξέρω εγώ για 3 εβδομάδες που πήγε τελικά. Όταν ήρθε εδώ σε μένα, περάσαμε πολύ ωραία, τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ. Κάποια στιγμή έφυγε και η φίλη της, η οποία έκατσε μόνο 4 μέρες μαζί μας, και ήρθε το θέμα στο τι θα γίνει με το χωρισμό της. Είχατε συζητήσει ότι θα χωρίσει για να είσαστε μαζί, υποθέτω. Μου είπε ότι χρειάζεται χρόνο και της φαίνεται πολύ βουνό πως θα συνεχίσει μόνη με το παιδί. Γυαλιά. Βέβαια να προσθέσω ότι εγώ έχω κάνει τον κύκλο μου στο εξωτερικό και είμαι έτοιμος να γυρίσω στην Ελλάδα, κάτι το οποίο το γνώριζε πολύ καλά. Επίσης της είχα πει ότι θα ήθελα να γυρίσω και να ζήσουμε μαζί. Και επίσης της ξεκαθάρισα ότι είχα όλη την καλή διάθεση να αγκαλιάσω και να αγαπήσω το παιδάκι της. Μου είπε ότι στην αρχή δεν θα μπορούμε να ζούμε μαζί λόγω του παιδιού. Συμφωνήσαμε γιατί δεν βρήκα κάτι παράλογο σε αυτό. Γενικά όμως τα μασούσε όταν της έλεγα για το μαζί. Και κάπου εδώ φτάνουμε στη στιγμή που έφυγε από εδώ και γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Και εδώ ξεκινάει όλη η ιστορία. Το πρώτο βράδυ με το που έφτασε με πήρε τηλέφωνο και μου είπε κάποια πολύ ωραία πράγματα, όπως ότι πέρασε πολύ όμορφα μαζί μου. Κατάλαβε καλύτερα τι άνθρωπος είμαι, τώρα που περάσαμε και κάποιο χρόνο μαζί και ότι με αγαπάει πολύ. Μετά από 2 μέρες ήρθε η ώρα να πάει να πάρει το παιδί, διότι το είχε ο πατέρας στη Θεσσαλονίκη, στο πατρικό του, τόσο καιρό που η κοπέλα ήταν σε μένα. Να προσθέσω ότι αυτοί οι δύο μένανε κανονικά μαζί. Το καταλάβαμε, αφού παντρεμένοι με μικρό παιδί είναι. Κανονικά μαζί θα μένανε. Λοιπόν, με το που πήγε να πάρει το παιδί, άρχισε να αλλάζει συμπεριφορά. Πήγε με την προϋπόθεση να το πάρει και να φύγει και εν τέλει κάθισα μαζί καμιά εβδομάδα εκεί, πήγαν στη θάλασσα κτλ. Εγώ κάποια στιγμή θύμωσα γιατί της είπα ότι έχεις σκοπό να χωρίσεις και τρέχεις στη θάλασσα με τον άντρα σου. Εκεί πάνω μου απάντησε ότι το έκανε μόνο για το παιδί. Η αλήθεια είναι ότι σπάστηκα αρκετά.
Δεν ξέρω εάν πίεσα την κατάσταση. Όχι, Άγγελε μου, η κατάσταση πιεζόταν από μόνη της. Το μόνο που ξέρω ήταν ότι άρχισα και δεν αισθανόμουν καλά με όλο αυτό. Επιτέλους, που άρχισες και εσύ να μην αισθάνεσαι καλά, γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά, ή μάλλον πολλά δεν πήγαιναν καλά σε όλο αυτό. Ξαφνικά, σε μια εβδομάδα από τα παραπάνω, αφού επέστρεψε και ο άντρας σπίτι, ο οποίος είχε άδεια λόγω δημοσίου, το οποίο σήμαινε ότι θα μπορούσε να μείνει στους γονείς του, όπως είχα καταλάβει εγώ τι θα γινόταν, άρχισε το κρύωμα. Άρχισε να αλλάζει συμπεριφορά απέναντί μου, πιο σπαστά μηνύματα, πιο κρύα πράγματα κτλ. Κάποια στιγμή τη ζήτησα να μιλήσουμε, να μου πει τι έχει. Μου ζήτησε χρόνο να πάρει τα πράγματα και τις καταστάσεις στα χέρια της, γιατί της φαινόταν βουνό και αισθανόταν πιεσμένη από παντού. Ναι, κορίτσι μου, βουνό είναι να κάνεις σχέση με άλλον άνδρα και να... ενώ έχεις μικρό παιδί και είσαι παντρεμένη με άλλον άνδρα και να σχεδιάζεις τη ζωή σου με άλλον άνδρα. Βουνό είναι όλα αυτά. Πώς θα ζήσεις δύο ζωές παράλληλα. Σταματήσαμε να μιλάμε κάποιες μέρες. Της έστειλα μήνυμα γιατί μου φάνηκε και εμένα βουνό και εσύ ξεκίνησες με τα βουνά. Απλώς για να δω αν είναι καλά. Ξεκινήσαμε πάλι να μιλάμε και επίσης πάλι ήταν τα πράγματα κάπως κρύα αυτή τη φορά και από τη μεριά μου, πράγμα το οποίο θεωρώ λογικό, και αρχίσαμε να μαλώνουμε. Κάποια στιγμή της είπα ότι θέλω να μιλήσουμε μια τελευταία φορά για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, το οποίο και κάναμε. Μου είπε ότι θέλει χρόνο και ότι όλα της φαίνονται βουνό. Τη ρώτησα σε πόσο καιρό θα χωρίσει, αρχικά όχι για να πιέσω, απλά για να ξέρω και πού βαδίζω. Μου είπε μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει τελειώσει οριστικά. Δηλαδή σε 3 μήνες. Παράλληλα μου πρότεινε κάτι το οποίο με άφησε πολύ απορριμμένο. Μου είπε ότι μέχρι να χωρίσει αυτό το τρίμηνο να κάνουμε μια παύση για να ξεκινήσουμε με καινούρια δεδομένα. Διότι όλο αυτό μας πήγαινε πίσω και εμένα και αυτή. Μου είπε επίσης ότι θα σεβαστώ τη γνώμη σου είτε το δεχτείς είτε όχι. Μετά μου είπε επίσης ότι δεν θα ήθελε ένα νέο παιδί προς το παρόν. Κάτι που ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα, γιατί εγώ είχα όλη την καλή διάθεση για το δικό της, αλλά εσύ για μένα γιατί όχι. Επίσης μου είπε ότι δεν θα ήξερε αν αυτό άλλαζε με το καιρό και μου ότι μου το είπε με κάθε επιφύλαξη. Παράλληλα εγώ τη ρώτησα ότι όταν με το καλό γυρνούσα στην Ελλάδα, σε ένα εξάμηνο είχα υπολογίσει, αν θα μέναμε μαζί και πότε. Μου είπε ότι δεν σκέφτεται καθόλου για ένα νέο παιδί μαζί μου και ότι θα χρειαζόταν αρκετό καιρό μετά το χωρισμό της για να συγκατοικήσουμε. Επίσης είπε ότι θα ήθελε όλο αυτό το διάστημα να είμαι διακριτικά και στηριχτικά δίπλα της, δηλαδή να κρυβόμαστε κατά κάποιο τρόπο μέχρι να είμαστε μαζί. Εγώ πρότεινα να συγκατοικήσουμε σε περίπου 3 με 4 μήνες για να με μάθει το μωρό πρώτα. Πάνω σε αυτό μου απάντησε ότι 4 μήνες είναι πολύ λίγοι και ότι θα ήθελε να είμαι διακριτικά και συμπαραστατικά δίπλα της, προφανώς να κρυβόμαστε αφού του χώριζε. Εν τέλει της είπε ότι με αυτά που μου λες, έχω την εντύπωση ότι θέλεις κάτι σε ελεύθερη σχέση και όχι δέσμευση. Μου απάντησε ότι δεν θα ήθελε να το απαντήσει αυτό τώρα γιατί κουράστηκε και τις κλασικές μπούρδες. Τελικά έγινα πύραυλος και λογικό θεωρώ και της είπα ότι έχω 2 λύσεις στο μυαλό μου να σου προτείνω. Αρχικά της είπα ότι έχουν αλλάξει τα συναισθήματά μου για αυτήν, ότι έχουν σπάσει όλα μέσα μου γιατί βλέπω έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τι θέλει ή ξέρει και κοροϊδεύει. Και όλα αυτά με το χωρισμό της μου φαίνονται μπούρδες. Οπότε και της πρότεινα αυτά τα 2 πράγματα που είχα στο μυαλό μου. Το ένα ήταν ότι αν ήθελε να συνεχίσουμε χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς πολλά-πολλά, απλώς να περνάμε καλά και να συνεχίσουμε τη ζωή μου. Και το άλλο ότι αν δεν δεχτεί, εγώ δεν είμαι διαθέσιμος να μπω σε όλο αυτό το άρρωστο τρυπάκι το οποίο θα ήταν φοβερά επίπονο. Το οποίο σημαίνει ότι αν δεν δεχτεί, την ελεύθερη σχέση δηλαδή, θα το τελειώσουμε εδώ και τώρα και θα τη σβήσω από παντού, όχι εγωιστικά, απλώς δεν θα ήθελα να ξέρω τι κάνει και να ξέρει και αυτή τι κάνει. Εν τέλει μου είπε αυτή ότι δεν γίνεται να βρισκόμαστε για ένα πείδημα, ότι αυτή με αγαπάει και δεν θα μπορούσε να με μοιράζεται κτλ. Κτλ. Είπε ότι την προσέβαλα με αυτά που είπα. Τελικά την έσβησα. Της έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα με όλα αυτά που ένιωθα και τελείωσε εκεί. Μου είπε ότι και αυτή θα προσπαθήσει να προχωρήσει όταν μπορέσει και τα κλασικά παραμύθια. Τελικά έσβησε όλους τους κοινούς φίλους που είχαμε στα social media και από ό,τι έμαθα και από έναν άλλο φίλο βγαίνει συνέχεια έξω, ανεβάζει φωτογραφίες ενώ δεν ανέβαζε κτλ. Κτλ. Ποτέ με τον άντρα της. Επίσης, πολύ μεγάλη περιέργεια μου έκανε αυτός ο άνθρωπος τι κάνει και πού είναι σε όλο αυτό.
Άι, βγάλε άκρη. Ίσως και τον χώρισε. Ίσως και να είναι τόσο μπίπ και να κρατάει το μωρό αυτός και η κυρία να κάνει τη ζωή της. Έχει περάσει ένας μήνας από όλα αυτά τα τελευταία που δεν μιλάμε. Είμαι ένας αρκετά εμφανίσιμος άντρας και σχετικά οικονομικά καλά και γενικά ξέρω ότι θα συνεχίσω και χωρίς αυτή. Επίσης και αυτή ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα. Το θέμα είναι ότι πόνταρα πολύ εκεί και ότι άλλαξε συμπεριφορά σε 2-3 μέρες, φοβερά απότομα δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι με πόνισε πολύ, αλλά έμαθα στη ζωή μου να προχωράω. Αυτή ήταν η δικιά μου ιστορία και θα ήθελα να παρακαλέσω τους φίλους ακροατές και ειδικά ανθρώπους που πέρασαν παρόμοια κατάσταση να σχολιάσουν τη δική τους ιστορία και την άποψή τους. Λοιπόν, να τα πω και εγώ περιληπτικά τώρα που τα έχουμε διαβάσει, έτσι όπως τα έγραψε ο φίλος. Αυτός είναι ένας νεαρός άνδρας, 33 χρονών λέει, μπαίνει στο διαδίκτυο για χαβαλέ, ζει στο εξωτερικό, είναι στην Αυστρία μας λέει. Προφανώς έχει πάει για δουλειά στο εξωτερικό και όπως είπε στη συνέχεια έχει σκοπό να επιστρέψει στην Ελλάδα. Γνωρίζει μια γυναίκα 6 χρόνια μεγαλύτερη, παντρεμένη με παιδί 3 χρόνων. Στην αρχή ξεκινάει για χαβαλέ και μετά ερωτεύονται και την εμπιστεύεται αυτός ότι τον αγαπάει και ότι θα χωρίσει τον άνδρα της και ότι μετά που θα χωρίσει τον άνδρα της ίσως κάνουν και ένα παιδί μαζί, γιατί μετά που κρύωσε αυτή του το έκοψε, στην αρχή δεν του το είχε κόψει, αυτός λέει θα δεχθώ το παιδί σου, αυτή λέει μπορεί να κάνουμε και ένα παιδί μαζί κλπ. Πάει, κατεβαίνει αυτός στην Ελλάδα ή κατεβαίνει, δεν ξέρω από την Αυστρία αν κατεβαίνεις ή ανεβαίνεις. Πάει στην Ελλάδα, περνάνε μια εβδομάδα μαζί, οπότε σκέφτεται και αυτός παντρεμένη με μικρό παιδί, αλλά βρήκε τον τρόπο να περάσει μια εβδομάδα μαζί μου, άρα όντως μπορεί να χωρίσει και να είμαστε μαζί και μετά αυτή πάει και περνάει 3 εβδομάδες μαζί του εκεί που είναι. Παίρνει και τη φίλη της αρχικά για ξεκάρφωμα, αλλά κάθεται μαζί του, θα καθόταν ένα μήνα λέει και μετά του είπε θα καθίσει 3 εβδομάδες επειδή της έλειπε το παιδί. Και μετά που πέρασαν 3 εβδομάδες μαζί, επιστρέφει η κοπελιά αυτή στην Ελλάδα, λέει ότι πάει για να πάρει το παιδί που το πρόσεχε ο άνδρας της με τους γονείς της, εκεί κρυώνει, εκεί κάθεται μια εβδομάδα στα πεθερικά της και πάει και θάλασσα κλπ. Επιστρέφει πίσω στη βάση της και της φαίνονται όλα βουνό, βουνό από εδώ, βουνό από εκεί. Και όταν συζητάνε, του λέει ότι εγώ θα χωρίσω τα Χριστούγεννα και προτείνω μέχρι τα Χριστούγεννα να μην έχουμε επαφές, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε από την αρχή, να κάνουμε μια φρέσκια αρχή, αλλά και τότε να κρυβόμαστε, να μην είμαστε κανονικά μαζί και τα υπόλοιπα σας τα έχω διαβάσει. Καταλαβαίνω ότι ο φίλος που έστειλε την ιστορία του θέλει να ακούσει αν έχουν περάσει και άλλοι κάτι παρόμοιο. Και θέλει και τη γνώμη των σχολιαστών εδώ στο κανάλι και βασικά να ακούσει αν έχουν περάσει και άλλοι παρόμοιες ιστορίες. Εγώ αυτή την ιστορία την ακούω ως εξής. Η κοπέλα αυτή δεν το απέκρυψε ότι ήταν παντρεμένη. Το ήξερες φίλε από την αρχή ότι έμπαινε στη διαδικασία να δημιουργήσεις μια ερωτική σχέση με μια παντρεμένη γυναίκα με μικρό παιδί η οποία ζούσε μαζί με τον άντρα της. Ασχέτως το ότι δεν είδες τον άντρα της ποτέ, ασχέτως το ότι αυτή έβρισκε χώρο και τρόπο και ώρα για να συνομιλήσετε και να κάνετε βιντεοκλήσεις και να στέλνετε μηνύματα και να ζείτε ένα διαδικτυακό έρωτα, εξακολουθούσε η γυναίκα αυτή να είναι παντρεμένη και εξακολουθούσε να ζει με τον άντρα της. Άρα οι υποσχέσεις που σου έδινε και ο χρόνος που σου έδινε δεν αναιρούσαν το γεγονός ότι ήταν παντρεμένη και ότι είναι ακόμη παντρεμένη ίσως, δεν ξέρω. Μετά που ήρθε και έζησε μαζί σου εκείνες τις 3 εβδομάδες, κάτι άλλαξε. Τι μπορεί να άλλαξε? Τι? Το φτωχό μου μυαλό υποθέτει, είπαμε κάνουμε θεραπευτικές υποθέσεις εδώ, ότι όσο καιρό αυτή η σχέση ήταν κάτι το φαντασιακό, ήταν κάτι το άπιαστο, κάτι που δεν το είχε βιώσει, λες ότι είσαι ένας νεαρός και εμφανίσιμος άνδρας, λες ότι είναι και αυτή μια εμφανίσιμη γυναίκα, ίσως είχε βαρεθεί μέσα στον γάμο της, ίσως είχε κουραστεί, ίσως η έλευση του παιδιού, ίσως το μεγάλωμα του παιδιού να είχαν επιφέρει μια ρουτίνα στο γάμο, να έψαχνε μια διαφυγή ονειρεμένη και μαγική. Όταν ζήσεις από κοντά με οποιονδήποτε άνθρωπο, ο οποίος να είναι πλέον διαθέσιμος, γιατί είστε στο ίδιο μέρος, είστε στο ίδιο σπίτι, στο ίδιο κρεβάτι, στην ίδια πόλη, περνάτε μαζί 3 ολόκληρες εβδομάδες, τον απομυθοποιείς αυτόν τον άνθρωπο και τον βλέπεις σε μια ρεαλιστική διάσταση. Δεν είναι κάτι το μαγικό, το απαγορευμένο που το προσεγγίζεις μέσω μηνυμάτων, μέσω τηλεφωνημάτων, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Οπότε όταν το δεις τον άλλο σε μια ρεαλιστική διάσταση, αντιλαμβάνεσαι και συνειδητοποιείς ότι αυτή η καινούρια σχέση και ότι αυτή η καινούρια δέσμευση θα έχει και αυτή τις δυσκολίες της. Για παράδειγμα, αυτός ο νεαρός άνδρας σου ζητάει να κάνετε παιδί, που προφανώς σου το ζητούσε και πριν και εσύ το δεχόσουν κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Αυτός ο νεαρός άνδρας σου λέει θα επιστρέψω πίσω στην Ελλάδα και θα συγκατοικήσουμε, άρα θα είσαι πάλι σύζυγος που θα συγκατοικεί στο ίδιο σπίτι, σύντροφος με έναν άνδρα που θα έχετε το παιδί σου και προφανώς θα κάνετε και ένα νέο παιδί. Οπότε όλα αυτά αρχίζουν να αποκτούν σάρκα και οστά και φεύγουν από τη σφαίρα της φαντασίας. Και οποιαδήποτε ερωτική σχέση φεύγει από τη σφαίρα της φαντασίας, χάνει αυτή την έγκλη, την εξωπραγματική. Χάνει αυτό το πολύ wow, το πολύ σπουδαίο, αυτό το άπιαστο, αυτό που δεν μπορώ να το έχω, αυτό που είναι απαγορευμένο, αυτό που φαίνεται πολύ σπουδαίο γιατί δεν είναι δικό μας. Όταν κάτι γίνει δικό μας, όταν μια σχέση γίνει δικιά μας, όταν ένας άνθρωπος γίνει δικός μας, έστω και για αυτές τις 3 εβδομάδες που έγινε η σχέση αυτή, τότε χάνει την έγκλη λόγω του απαγορευμένου. Και εκεί φαίνεται αν ο άνθρωπος ο οποίος είναι ήδη σε ένα γάμο, είναι ήδη σε μια σχέση ρουτινιασμένη, αν όντως έχει ερωτευτεί τον άνθρωπο και όχι την κατάσταση. Όταν έχεις ερωτευτεί την κατάσταση, μια καινούρια σχέση, μια διαφορετική σχέση, μια σχέση με κάποιον που βρίσκεται στο εξωτερικό, με κάποιον που δεν είναι στην Ελλάδα, με κάποιον που δεν είναι δικός μου άνδρας, όταν έχεις ερωτευτεί την κατάσταση, όταν κερδίσεις τον άνθρωπο που έχει σχέση με αυτήν, που εκπροσωπεί αυτή την κατάσταση, τότε χάνει την έλξη του απαγορευμένου. Γι' αυτό το λόγο και πολλές σχέσεις οι οποίες ξεκίνησαν ως παράνομες σχέσεις, όταν έγιναν νόμιμες σχέσεις διαλύθηκαν. Η γνώμη μου είναι ότι αν θέλουμε να φτιάξουμε οικογένεια, αν θέλουμε να κάνουμε παιδί με έναν άνθρωπο, αν θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας μαζί, επιλέγουμε να το κάνουμε αυτό με έναν άνθρωπο που είναι ελεύθερος, με έναν άνθρωπο που είναι διαθέσιμος, με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα τον τραβήξει προς εμάς η έλξη του απαγορευμένου, αλλά θα τον τραβήξει η προσωπικότητα μας, ο χαρακτήρα μας, ο χαρακτήρας μας, εμείς. Αυτό, φίλε, δεν σημαίνει πως εσύ δεν είσαι αξιόλογος άνδρας ή δεν είσαι ερωτεύσιμος άνδρας ή δεν είσαι εμφανισίμος άνδρας ή δεν είσαι ένας άνδρας που είσαι κατάλληλος για να δημιουργήσεις οικογένεια. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο αυτό. Σημαίνει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έψαχνε να κάνει μια νέα οικογένεια, ίσως το πιο πιθανό, έψαχνε μια διαφυγή από το γάμο της, έψαχνε να ξεσκάσει και όταν το έκανε θα σκέφτηκε ίσως τι να μείνω με τον άνδρα μου, τι να αποκτήσω νέον άνδρα, πάλι στην ίδια συνθήκη θα είμαι, γιατί. Και θα σου έλεγα ότι γλίτωσες κιόλας, γιατί η κοπέλα αυτή δεν μου φαίνεται να είναι κατάλληλη για μονογαμική σχέση και για να είναι παντρεμένη με έναν άνδρα και να είναι αφοσιωμένη στο γάμο της. Το έχει αποδείξει εμπράχτως άλλωστε ότι δεν κάνει για κάτι τέτοιο. Και τι ήταν αυτό που θα σε διαχώριζε σένα από τον άνδρα της? Με τον άνδρα της που τον παντρεύτηκε, έκανε παιδί, λειτουργήσε όπως λειτουργήσε και τον απάντησε. Γιατί αν χώριζε τον άνδρα της και παντρευόταν εσένα και έκανε παιδί και με σένα, να μη σε απατούσε και σένα? Τι θα άλλαζε? Τι? Το έχω πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι, ότι ναι, στην εποχή μας συμβαίνουν περισσότερο ίσως ή συμβαίνουν πιο εύκολα ή γνωρίζουμε περισσότερο για σχέσεις εξωσυζυγικές και παράλληλες με γάμους που συμβαίνουν. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι αυτές οι σχέσεις μας δίνουν και το δρόμο για την ευτυχία και το δρόμο για τη δημιουργία οικογένειας και το δρόμο για την τεκνοποιία κλπ. Όταν ξεκινάς μια σχέση με έναν άνθρωπο που είναι παντρεμένος, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, κάνεις ένα ξεκίνημα το οποίο δεν είναι καλό ξεκίνημα. Γιατί όπως απατάει το τέρι που έχει τώρα, γιατί να μην απαντήσει και σένα, ή όπως βαρέθηκε το τέρι που έχει τώρα, γιατί να μην σε βαρεθεί και σένα. Κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά, όχι επειδή τους ταιριάζει αυτός ο τρόπος ζωής, αλλά γιατί έτσι έτυχε, γιατί έτσι ακολουθούν τους κοινωνικούς κανόνες. Και τώρα δημιουργήσουν μια εξωσυζυγική σχέση και να πάνε να δημιουργήσουν ένα άλλο γάμο και να κάνουν άλλα παιδιά, αυτό δεν σημαίνει πως θα τους κάνει και κατάλληλους για να μπορέσουν να σταθούν και να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις που έχει ο γάμος και, ο γάμος και η απόκτηση παιδιών. Μπορεί φυσικά μια γυναίκα, ένας άντρας να κάνει ένα γάμο που να μην είναι κατάλληλος γάμος, την πορεία να το ανακαλύψει, να το αποδεχθεί, να χωρίσει, να βρει τον εαυτό του, να κάνει ψυχοθεραπεία, να οριμάσει και μετά να κάνει μια όριμη επιλογή. Είναι εξαιρετικά διαφορετικό αυτό, είναι εντελώς διαφορετικό αυτό από το να βρίσκεις τον επόμενο άντρα, την επόμενη γυναίκα, ενώ είσαι ακόμη παντρεμένος με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου. Δεν, η γνώμη μου. Θα ακούσουμε και τις δικές σας γνώμες. Φιλιά.